Παραμένω ωστόσο στο χώρο της υγείας και παραμένω στο χώρο της υγείας γιατί έχουμε διάφορα σπουδαία και καλημερίζω τον πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Αντιγεράκη, καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, δύο θέματα μας προκύπτουν τώρα. Δυνατότητες επανόδου στην εργασία που δίνει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας σε ανεμβολία στους υγειονομικούς. Είχε προσφύγει η ΠΟΕΔΗΝ για αυτό εδώ το θέμα. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι και η πολιτική απόφαση. Και από την άλλη, νομοσχέδιο για την υγεία, καθώς οι πρόνοιές του μπαίνουν σε συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία και φορέων από σήμερα. Ας πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τους ανεμβολίες στους υγειονομικούς, αυτά τα οποία γνωρίζετε, αυτά τα οποία ενδεχόμενα έχουν υποθεί και δεν ξέρουμε εμείς ακόμα από το Υπουργείο. Κύριε Βιλάκη, να ξεκινήσω από το, μου επιτρέψετε, από το θέμα το οποίο συζητούσατε πριν από λίγο. Δείχνουμε στην κοινωνία, δείχνουμε προς πάντα, προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι πραγματικά η δημόσια υγεία, οι δομές δημόσιας υγείας έχει στελέχη, έχει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν πραγματικά να συμβάλλουν προς ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλη την κοινωνία. Και αυτό θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από την πολιτεία επιτέλους, γιατί από την κοινωνία έχει γίνει αποδεκτό. Τώρα, ερχόμαστε στο ερώτημά σας. Εδώ και αρκετό καιρό, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, σαν Ομοσπονδία, σαν Σωματεία Εργαζομένων, λέμε ότι δεν έχει πλέον κανένα νόημα να υπάρχουν σε αναστολή οι συνάδελφοι εργαζόμενοι λόγω ότι δεν έχουν εμβολιαστεί. Επιστημονικά πλέον είναι αποδεδειγμένα ότι είτε είσαι εμβολιασμένος είτε όχι, είτε έχεις νοσήσει είτε όχι, και νοσείς και μεταδίδεις. Και μάλιστα όταν υπάρχουν και προβλήματα βιοπορισμού. Και βέβαια, για να μην παρεμηνευτούμε, εμείς συνεχίζουμε βέβαια και λέμε ότι τα εμβόλια χρειάζονται να γίνονται. Υπήρχε λοιπόν, πέρα από τις κινητοποιήσεις, τις παρεμβάσεις κλπ, υπήρχε και η προσφυγή προς το Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπήρχαν δύο προσφυγές. Η πρώτη προσφυγή ήταν στις αρχές της εφαρμογής του μέτρου. Τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν μας επίτρεπαν και μας, προφανώς και στους δικαστές, να βγάλουν μια διαφορετική απόφαση από την απόφαση που βγήκε τώρα, γιατί πράγματι ισχύουν τα επιδημιολογικά επιστημονικά δεδομένα τα οποία σας ανέφερα προλίγου. Άρα οι συνάδελφοι θα πρέπει άμεσα να επιστρέψουν πίσω στη δουλειά τους, γιατί είναι και βιοποριστικό αλλά είναι και θέμα ουσίας όσο αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Μα πώς θα γίνει, πώς θα γίνει αυτό, απλά με την απόφαση και χωρίς να υπάρχει από την άλλη και με πολιτική, αν θέλετε, βούληση, αν δεν υπάρξει απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο? Όχι, είναι καθαρά πλέον, είναι καθαρά. Δηλαδή όποιος σας ακούει αυτή την ώρα ή ξέρει ποια είναι η απόφαση, μπορεί αύριο το πρωί ή σήμερα το πρωί να πάει στη δουλειά του? Όχι. Αυτό εννοείται. Είναι μια απόφαση δικαστηρίου, την οποία αν θέλει τη λαμβάνει υπόψη του η πολιτεία, αν δεν θέλει τη δεν λαμβάνει και να λαμβάνει. Μα γι' αυτό στο διαδικαστικό σας ρωτάω πώς ακριβώς γίνεται και θα γίνει. Για να επιστρέψουν πίσω θα πρέπει η απόφαση του ΣΤΕ να γίνει δεκτή πολιτικά από το Υπουργείο Υγείας, από την κυβέρνηση, και να δοθεί εντολή από το Υπουργείο Υγείας ότι αναστέλλω το μέτρο. Ούτως ή άλλως το αναφέρει μέσα και ο νόμος, ότι ο νόμος αναφέρει ότι το μέτρο δεν είναι διαπαντός. Το μέτρο αφορούσε ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία για μας έχει ξεκαθαριστεί πλέον και θα πρέπει να υπάρχει πολιτική απόφαση. Αλλά η πολιτική απόφαση, από ό,τι φαίνεται, γιατί είχαν γίνει και κάποιες κινήσεις πριν λίγο καιρό και από τον κύριο Πλεύρη και από την κυρία Γκάγκα. Ανοιχτό το άφηναν το ενδεχόμενο αυτό, χωρίς να το πολύ λένε, λοιπόν, κύριε Θεοδωσάκη. Κυρία Δουλγεράκη, πρέπει να πάρθει από το μαξί μου. Μάλιστα. Το μαξί μου είναι που. Αναμένεται λοιπόν πολιτική απόφαση μετά την απόφαση του δικαστηρίου, προκειμένου να επιστρέψουν όλοι οι υγειονομικοί στις δουλειές τους, λόγω ανεμβολιασμού στις δουλειές τους. Μάλιστα. Μακάρι να είναι ένα θέμα που μπορεί να μπει σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί συνεδριάζει στις 11. Μακάρι να μπει. Μακάρι να μπει, μακάρι να δοθεί η απόφαση και σήμερα. Προφανώς θα το καθυστερούν λόγω να
να φέρνουν ότι πρέπει να γραφτεί και η απόφαση κλπ. Τέλος πάντων, θα πρέπει να πάρθει πολιτική απόφαση οι συνάδελφοι να γυρίσουν πίσω στις δουλειές τους. Άρα λοιπόν, δεν θα πρέπει να περιμένει η πολιτεία ουσιαστικά να επανεξετάσει το θέμα και μετά το τέλος του χρόνου, δηλαδή 31 Δωδεκάτου, όπως έλεγε είτε ο κύριος Πλεύρης είτε η κυρία Γκάγκα, το θέμα αυτό να το ξαναδούν. Από τη στιγμή που υπάρχει η απόφαση του δικαστηρίου, βέβαια, πολιτική απόφαση, μπορούν πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να εφαρμοστεί η απόφαση, να δοθεί πολιτική άμεσα λύση τώρα. Μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν το ένα θέμα και νομίζω ότι ικανοποιεί πάρα πολύ κόσμο, γιατί αυτός ο κόσμος θα έρθει και θα ενισχύσει τα νοσοκομεία τα οποία παρουσιάζουν υποστελέχωση. Είναι ένα, το μεγάλο μας πρόβλημα εδώ και πολλά χρόνια είναι δύο: η υποστελέχωση των νοσοκομείων και η υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων. Και δεν μιλάω των νοσοκομείων, για να είμαστε, μιλάω όλων των δομών της δημόσιας υγείας. Γιατί και η πρωτοβάθμια τα ίδια προβλήματα έχει, η πρόνοια έχει τα ίδια προβλήματα και το ΕΚΑΒ έχει τα ίδια προβλήματα. Άρα μιλάμε για όλες τις δομές της δημόσιας υγείας. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, όχι απλώς στηρίζονται, αλλά έχει αρχίσει το να ξυλώνεται εντελώς το πουλόβερ που λέγεται Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να σας πω κάτι. Οι Σύμβουλοι Επικρατείας διάβαζα ότι ακύρωσαν και την υπουργική απόφαση που καθόρισε τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του νόμου 4825 του 2021. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Μπορείτε λίγο να πείτε την αρχή, γιατί δεν το άκουσα καλά. Λέω, η Σύμβουλη Επικρατείας λέει, ναι, η διαίρεση ότι ακύρωσαν την υπουργική απόφαση που καθόριζε τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50, νόμος 4825 του 2021. Τι είναι αυτό? Είναι η συνέχεια του πρώτου κομματιού όσο αφορά και τους αν είναι εμβολιασμένος, αν είναι ανεμβολίαστος ο εργαζόμενος, γιατί υπήρξε και ένα θέμα μεταξύ αυτών που ήταν ανεμβολίαστοι για να καλύψουμε τις θέσεις, να πάρουμε με τρίμηνες συμβάσεις, οι οποίες αυτές τώρα δημιουργούν πρόβλημα εκεί, λίγο να ανανεώνονται και πάει λέγοντας. Μάλιστα, λοιπόν, αυτό λύνει προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει την υποστελέχωση των νοσοκομείων. Μήπως και με κάποιο τρόπο λίγο βοηθηθεί όλη η κατάσταση για αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στα νοσοκομεία πανελλαδικά. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό το περίφημο το νομοσχέδιο για την υγεία. Πρώτη επαφή, πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία και των φορέων. Αντιδράτες φόδρα. Αντιδράμε, όπως ακριβώς το είπατε, και οι αντιδράσεις θα είναι και δυναμικές και μαζικές στις επόμενες ημέρες, από το σύνολο των υγειονομικών εργαζόμενων, από τους γιατρούς μέχρι τους πάντες, γιατί πραγματικά αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έχει σταθεί στη Βουλή και θα πάει στις επόμενες ημέρες για συζήτηση στην Ολομέλεια, πραγματικά ξυλώνει εντελώς το pullover που λέγεται Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό με το νόμο που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα απογευματινά χειρουργία κλπ. Και σήμερα με αυτό που κατατέθεται είναι πραγματικά ότι σε λίγο δεν θα υπάρχει Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα υπάρχουν υπηρεσίες υγείας οι οποίες δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτό που έχουμε μέχρι τώρα, με όποια προβλήματα είχαμε μέχρι τώρα. Και μόνο, κυρία Δουλειαράκη, που εισάγεται μέσα η διάταξη που λέει ότι πάβει πλήρης αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών, ένα θεμέλιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας καταραίει. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ιδιωτικοποίηση του Συστήματος Υγείας, αυτό πλέον θα είναι με νόμο του κράτους σε όλες τις διαστάσεις. Που σημαίνει ότι για να έχεις υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να πληρώνεις. Σημαίνει ότι αυξάνονται κατά πολύ οι ιδιωτικές δαπάνες της υγείας, μειώνονται κατά πολύ οι δημόσιες δαπάνες της υγείας, ενώ από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι ένα πράγμα που το ήθελε από την αρχή η κυβέρνηση, τη σταμάτησε λίγο ο κορονοϊός, αλλά τώρα επανέρχεται δρυμύτερη πάνω σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να καταλάβουν οι πάντες ότι το θέμα αυτό όσο αφορά το νόμο ο οποίος κατατίθεται δεν είναι μόνο θέμα των υγειονομικών εργαζόμενων, αλλά είναι θέμα κυρίως της κοινωνίας, γιατί δεν θα έχει υπηρεσίες
δημόσιας υγείας. Δηλαδή, αν κάποιος. Μισό λεπτό. Σας ρωτάνε πάρα πολύ απλά και λένε το εξής. Δηλαδή, αν κάποιος χρειαστεί να πάει στο νοσοκομείο, θα του πούνε ότι δεν έρχεσαι. Όχι, αυτό δεν θα. Δεν υπάρχει τέτοιο. Σε πραγματικό χρόνο. Γι' αυτό και ρωτάνε και στο διαδικαστικό τι ακριβώς σημαίνει. Τι υπηρεσίες θα έχεις και αν θες να έχεις υπηρεσίες σοβαρές, θα πρέπει να βάλει το χέρι, το πορτοφόλι. Μα καλά, κύριε Θεοδωσάκη, ένα λεπτό. Γιατί στο διαχρονικό του πράγματος, δεν ξέρω, μπορεί να ήρθε σήμερα και να μας βρήκε εκεί, δεν ξέρω, και να μας κόστησε πολύ περισσότερο, γιατί έχουμε βιώσει και τόσες κρίσεις μέσα στο πετσί μας τα τελευταία 12 χρόνια. Αλλά δεν είναι κάτι αυτό το ξύλο με το πουλό αβέρε που είναι σημερινό φαινόμενο ή χθεσινό ή παραπροχθέσινο. Όχι, βέβαια. Οι περισσότεροι λένε ότι διαχρονικά. Θα το θυμάστε, επί Αλέκου Παπαδόπουλου, ότι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Βέβαια. Ο καθένας έβαζε το δικό του το λιθαράκι, γιατί μην ξεχνάτε πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει για τους νοσηλευτές διαχρονικά σε βάθος χρόνου. Σας πάω πίσω. Για τους νοσηλευτές που ήταν ένας για 40. Για τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό που καλούσαν τον κόσμο πολλές φορές να πληρώσει μέσα από τα νοσοκομεία. Δεν τα ξεχνάτε όλα αυτά. Όχι, για τα ραντεβού. Τα οποία πήγαιναν πραγματικά μήνες πίσω, για τα χειρουργεία τα οποία πήγαιναν μήνες πίσω, δεν είχε αλλάξει κάτι. Όχι βέβαια, και το πλόβερ έχει ξεκινήσει να ξυλώνει εδώ και αρκετά χρόνια. Απλώς τώρα το ξύλωμα είναι πάρα πολύ πιο γρήγορο. Ξεκίνησε βέβαια, όπως το είπατε, και από την περίοδο του Αλέκου Παπαδόπουλου που βάλαμε το θεσμό των απογευματινών ιατρίων. Αυτό είναι γεγονός, δεν ξεκίνησε τώρα. Χρόνια τώρα έχουν την αντίληψη, την πολιτική αντίληψη ότι η υγεία στοιχίζει. Και θέλουμε να το βγάλουμε από πάνω μας σαν κρατικό προϋπολογισμό. Θέλουμε να το μεταδώσουμε, να το μεταφέρουμε αλλού αυτό το κόστος. Και αυτό το κόστος είναι να μεταφερθεί πού? Στον ασθενή. Αυτό δεν γίνεται. Ο κόσμος δικαιούται. Το ΕΣΥ είναι ένας κοινωνικός πυλώνας, το οποίο υπάρχει μια κοινωνική ισορροπία. Εάν δεν έχουμε παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σοβαρές, ποιοτικές και δωρεάν, θα έχουμε κοινωνικές εκρήξεις. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν. Δεν μπορεί ο κόσμος και με την κρίση των προηγούμενων ετών και τα μνημόνια και με την πανδημία και τώρα με την ενεργειακή κρίση, με την αύξηση των τιμών, με τους πληθωρισμούς. Ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώνει υπηρεσίες υγείας. Εδώ δεν μπορεί να πληρώσει, δυσκολεύεται μάλλον να πληρώσει την καθημερινότητά του. Να του προσθέσουμε άλλο ένα πράγμα το οποίο το δικαιούται να το έχει. Ωραία, μισό λεπτό τώρα. Εσείς βάζετε εκείνο το λιθαράκι που λέει στην κουβέντα πάνω, για να καταλάβουμε ποια είναι εκείνα τα σημεία τα οποία σας κάνουν να αντιδράτε, εσείς που είσαστε μέσα στο χώρο των νοσοκομείων. Για εμάς τους πολίτες, απλά και πρακτικά σημαίνει ότι θα μπορούμε τα ραντεβού. Για να δω αν θα αλλάξει και τι αλλάζει. Τα ραντεβού για τα χειρουργεία θα συνεχίζουν να προγραμματίζονται στο βάθος του μήνα, των 2, 3, των 5, των 6 μηνών όσο χρειαστεί. Εφόσον όμως το θέλω, θα μπορώ να πηγαίνω και στα απογευματινά ιατρία για χειρουργείο, ή θα μπορώ, αφού ο γιατρός μου θα είναι και στον ιδιωτικό τομέα, να κάνω την εγχείρηση στον ιδιωτικό τομέα με τον ίδιο γιατρό, πληρώνοντας πάντα, και θα πηγαίνει έτσι μέσω ταμείου και θα μου λέει ότι ξέρεις, η δική σου η συμμετοχή θα είναι αυτή, πώς, για να καταλάβω πρακτικά τι σημαίνει αυτό για μένα. Όσο αφορά τη λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων, πρώτα να ξεκαθαρίσουμε, είναι νόμος, δεν περιμένουμε να γίνει. Έχει ήδη περάσει σε νόμο. Αυτό που περιμένουμε να γίνει τις επόμενες ημέρες είναι οι υπουργικές αποφάσεις όσο αφορά το διαδικαστικό κομμάτι. Τώρα, έχει βγει αμοιβή. Αμοιβή για όλη την χειρουργική ομάδα. Για τον γιατρό, για τον αναισθησιολόγο, για το υπόλοιπο προσωπικό. Συν ότι ο ασθενής θα πρέπει να πληρώνει ένα ποσοστό γύρω στο 30% από το κέντρο, δηλαδή από το κόστος της επέμβασης, το οποίο θα το καταβάλει στο νοσοκομείο. Δεν αλλάζει κάτι. Αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Επί της ουσίας αλλάζει ότι θα πρέπει να πληρώνει προς το νοσοκομείο. Δηλαδή, όταν μια επέμβαση είναι κοστολογημένη και κάνει 2.000 ευρώ, για παράδειγμα, λέω ένα τυχαίο νούμερο, θα πρέπει να πληρώνει
τα 600 ευρώ κατευθείαν ο άρρωστος στο νοσοκομείο. Μα γι' αυτό σας είπα, επί της ουσίας αλλάζει κάτι, γιατί ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και τι πληρώνει και τι κοστίζει στον καθένα από εμάς. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα τακτικά ιατρία, αλλάζει κάτι? Όχι, με τα τακτικά ιατρία συνεχίζουμε και είναι όπως είναι. Τα πρωινά, όσα πρωινά προλαβαίνουμε και γίνεται, τα υπόλοιπα ο κόσμος απευθύνεται στα απογευματινά, τα οποία είναι επιπληρωμένα. Ωραία. Επειδή τα ακούω όλα αυτά πολύ προσεκτικά και επειδή ξέρουμε ποια είναι τα βάσανα τόσο του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως επίσης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τι άλλο αλλάζει για μένα, ναι, στο πρακτικό που είναι αρνητικό? Το αρνητικό που υπάρχει για τον ασθενή, γιατί υπάρχουν τα αρνητικά για τους εργαζόμενους, υπάρχουν τα αρνητικά για τους αρνητικούς, για τους πολίτες τώρα. Για τους πολίτες. Αυτό που αλλάζει για τον πολίτη είναι ότι για να έχει υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να πληρώνει. Μάλιστα. Και μην το βάλουμε σε αντιδιαστολή. Είτε εντός νοσοκομείου, είτε εκτός νοσοκομείου, λέτε. Ορίστε. Είτε εντός νοσοκομείου είτε εκτός νοσοκομείου θα πρέπει να πληρώνει. Αυτό λέτε. Ούτως ή άλλως στον ιδιωτικό τομέα, αν θέλει κάποιος να απευθυνθεί στην πολίτη μας, το γνωρίζει ότι θα πληρώσει. Ιδιωτικός φορέας είναι, επιχείρηση είναι. Στο νοσοκομείο όμως δεν επιτρέπεται να πληρώνει. Και να το βάλουμε, επειδή καταλαβαίνω και το ερώτημά σας στο βάθος του ερωτήματος, αλλά και τον κόσμο. Σου λέει, μα ούτως ή άλλως, ξέρετε, υπάρχει το φαινόμενο το φακελάκι και λοιπά και το ένα και το άλλο. Ναι, αυτό όμως δεν μπορούμε να το βάλουμε σε διαστολή ότι αυτό το νομοσχέδιο και αυτή η πολιτική που θα εφαρμοστεί θα λύσει και το άλλο ζήτημα. Το άλλο ζήτημα για να λυθεί θα πρέπει να υπάρχει πληρωμένος γιατρός από το κράτος, από σημείο που είναι σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας, αξιοπρεπώς για αυτό που προσφέρει. Η κυρία Δελγιάδη το ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί είσαστε πολλά χρόνια στο χώρο. Το φακελάκι, εδώ βγήκανε κάποια εποχής και είπανε να το μετράμε και σαν δώρο του ασθενούς. Η πολιτεία τα γνωρίζει αυτά. Δεν το λύνει, γιατί έχει χαμηλόμισθους πολλοί ιατρούς και σου λέει, άστο, θα λυθεί αλλιώς. Δηλαδή το έχουν βάλει, λες, είμαστε μια αγορά και η αγορά θα αυτορυθμιστεί από μόνη της. Εμείς θέμε πραγματικά δημόσιο σύστημα υγείας που να μην πληρώνει ο ασθενής, πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές ο συμπολίτης μας, δικαιούται να έχει υπηρεσίες δωρεάν, ποιοτικές και δωρεάν σε όλα τα επίπεδα και θα πρέπει το προσωπικό σε όλες τις κατηγορίες να είναι πληρωμένο για αυτό που προσφέρει. Αυτό που θα ρωτούσα, ξέρετε ποιο ήταν, για τους ανασφάλιστους, τι προβλέπουν αυτές οι πρόνοιες και πόσο τους επηρεάζουν, αν μιλάμε για τους ασφαλισμένους αυτή την ώρα. Για τους ανασφάλιστους ακόμα τα πράγματα θα χειροτερέψουν περισσότερο. Γιατί είτε στο ιδιωτικό τομέα πας, είτε στο δημόσιο τομέα φορά, άμα έχεις ασφαλιστικό φορέα, ένα μέρος των εξόδων νοσηλείας, επεμβάσεων και λοιπά, τα πληρώνει ασφαλιστικός φορέας. Εγώ λέω, εάν αυτός που είναι ανασφάλιστος θα περιμένει στις λύσεις, γιατί προσέξτε να δείτε, τα απογευματινά χειρουργία, και μακάρι να βγω ψεύτης, θα είναι εις βάρος των πρωινών. Δεν υπάρχουν οι δομές και οι υποδομές που όσα πρωινά χειρουργία, όπως λειτουργούμε σήμερα, ό,τι πρωινά χειρουργία γίνονται αριθμητικά, εννοώ να γίνονται και το απόγευμα. Αυτό δεν γίνεται. Άρα τα απογευματινά θα είναι εις βάρος των πρωινών. Θα μειώνονται δηλαδή ποσοτικά οι επεμβάσεις πρωινές για να γίνονται απογευματινές. Το λέτε τώρα, αυτό αν γιατί... ο ασφάλιστος μπορεί να το κάνει, ας περιμένει. Μάλιστα. Το λέτε αυτό και με μια παραπάνω, αν θέλετε, γνώση, γιατί εργάζεστε και στον χώρο των χειρουργείων. Αλλά έχουμε γνώση το τι σημαίνει το νομοσχέδιο. Μάλιστα. Και έχουμε γνώση. Ωραία. Το πού θέλει να το πάνε. Να σας πω, επίσης δεν νομίζω να αλλάξει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξετάσεις που θέλουμε να κάνουμε και θα μπορεί να μας γράψει ο γιατρός μας, γιατί ακόμα και σήμερα το να κάνεις μια εξέταση ή να βρεις ραντεβού για οτιδήποτε μέσα στο χώρο του νοσοκομείου είναι αποτρεπτικό, απαγορευτικό λόγω του μεγάλου χρόνου, και πάλι σε ιδιωτικά κέντρα θα τρέχουμε και θα πληρώνουμε τη συμμετοχή μας. Δεν νομίζω να αλλάζει και εκεί κάτι. Σε αυτό όχι. Βάσει του καινούριου νομοσχεδίου το οποίο έχει αναθεθεί στη Βουλή, όχι. Μάλιστα. Όχι. Είπατε ότι, ξέρετε, θα μας βρουν μπροστά μας και με δυναμικό τρόπο. Τι εννοείτε? Εννοούμε ότι ξεκινάμε τις κινητοποιήσεις, θα υπάρξει δευτέρα στάση εργασίας. Αυτό έχει προκηρύξει και η ΠΟΕΔΗΝ και η
η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών. Έχει προγραμματιστεί ήδη για τις 14 πανηγενομική απεργία, αλλά και πριν τις 14, από στιγμή που κατατέθηκε το νομοσχέδιο για συζήτηση στη Βουλή, θα υπάρχουν και άλλες κινητοποιήσεις. Έχουμε ενημερώσει φορείς, σωματεία, εργατικό κέντρο. Ενημερώνουμε, συνεχίζουμε και ενημερώνουμε όλη την κοινωνία, γιατί αυτό που σας είπα είναι σημαντικό. Δεν αφορά μόνο εμάς τους εργαζόμενους στην υγεία, αφορά πρώτιστα την κοινωνία, η οποία θα δει ότι οι υπηρεσίες υγείας για να έχει θα πρέπει να πληρώνει. Ωραία, λοιπόν. Όλοι μαζί απέναντι σε αυτή την πολιτική. Στάση εργασία τη Δευτέρα, που ο μήνας έχει πόσο? 27. Και στις 14 12 24 ώρες πανηγενομική. Και 14 υπάρχει 24 ώρες πανηγενομική απεργία. Θα τα ξαναπούμε. Αλλά θα προγραμματιστούν ενδιάμεσα και άλλες κινητοποιήσεις. Σας ευχαριστώ και πολύ. Ενημέρωση, κυρίως η ενημέρωση του κόσμου που αφορά τα νέα δεδομένα που θα έχουμε στην υγεία. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδωσάκη.